εφταετία, οχταετία και ίσως και κάτι παραπάνω, πολύ δύσκολη, με τρία μνημόνια. Και από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια αρχίζουν όλα και αλλάζουν. Έχουμε πάρει 15 ως τώρα μέτρα και σχεδιάζουμε και άλλα μέτρα όπου θα αποκαθίστανται αδικίες. Δεν είναι παροχές, δεν είναι ανακούφιση, δεν είναι ελάφρυνση, είναι αποκατάσταση αδικιών. Και συγχρόνως μια σειρά μέτρα ώστε η χώρα να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Και μαζί με αυτά τα 15 μέτρα που έχουμε πάρει ως τώρα, υπάρχει και η συμφωνία που έτσι και των Πρεσπών, που έτσι και αλλιώς έχει αναβαθμίσει την θέση της χώρας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, αλλά προσφέρει και ένα μέλλον σταθερότητας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων. Μάλιστα. Εντάξει, η κυρία Ζαχαράκη παρουσίασε την άποψη του κόμματός της. Είναι δύσκολο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ξεχάσουν το Δουνουτού ήρθε στην Ελλάδα. Το έφερε ο κ. Παπανδρέου με την συμφωνία και διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι εμείς τώρα συζητάμε με το Δουνουτού να πληρώσουμε το υπόλοιπο του δανείου και να τελειώσει η παρουσία του εδώ πέρα εμείς, σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, εδώ πρόκειται για μια κοινική ομολογία, πάνω στην οποία εμείς είχαμε τοποθετηθεί πολύ έγκαιρα και λέγαμε ότι οι συνταγές του Δουνουτού είναι λάθος και έχουν αποδειχθεί λάθος. Έρχεται η κυρία Λαγκάρ τώρα και με το δικό της τον τρόπο το παραδέχεται. Το παραδέχεται. Θέλω να θυμίσω ότι οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, θεωρούσανε και ιδιαίτερα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι και αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, με συγχωρείτε, εγώ προσπαθώ στις συζητήσεις να μην λέω ούτε προβλέψεις. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, δεν πάμε στοίχημα εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Να λέω τι κάναμε εμείς και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο κόσμος θα επιλέξει. Φυσικά εγώ θα πω ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ζαχαράκη θα πει ότι ο κόσμος πρέπει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πώς τα βλέπω. Για παράδειγμα, είναι πώς τα βλέπω το γεγονός ότι επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ότι ανεβάσαμε τον κατώτατο μισθό, καταργήσαμε τον υποκατώτατο, αυξήσαμε τα επιδόματα ως θετική συνέπεια αυτού του γεγονότος, ελαφρύναμε την φορολογία και έχουμε ένα σχέδιο, εμείς ανακοινώσαμε, δεν γίνουμε να λέμε γενικώς θα μειώσουμε τη φορολογία. Τι πάει να πει γενικώς θα μειώσουμε τη φορολογία? Η οικονομία είναι ένα παζλ. Είναι, αν θέλετε, μια βάρκα σε ισορροπία. Όταν κάνεις το ένα, θα πρέπει να ισορροπείς με το άλλο. Εμείς λοιπόν στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσαμε ένα σχέδιο πώς θα μειωθεί η φορολογία, είτε είναι έμεση, είτε είναι άμεση φορολογία, είτε είναι έμφυα κτλ. Κάναμε ελαφρύνσεις στον έμφυα, μια και το ανέφερα, οι οποίες είναι κλιμακωτές. Είναι δεδομένο ότι είναι κλιμακωτές, γιατί το πρώτο μας ενδιαφέρον είναι οι χαμηλοί και οι μεσαίοι. Κάνουμε προσλήψεις στους 4.500 για την ειδική αγωγή. Δίνουμε αυτή τη στιγμή το επίδομα στέγασης, μου φαίνεται θα είναι το δεύτερο μεθαύριο. Δεν περικόπηκαν οι συντάξεις. Όλοι λέγανε ότι θα περικοπούν. Καλά, λέγανε πολλά. Λέγανε ότι θα υπάρξει, ας πούμε, κόφτης. Και τελικά ήταν δότης στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ρυθμίζουμε τις οφειλές στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διαμορφώσαμε ένα νέο πλαίσιο πρώτης κατοικίας, μετατάσσουμε όλα τα τρόφιμα στο 13% για να πάνε του χρόνου σε ακόμα μειωμένο κτλ. Αυτά δεν είναι πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν έχω αναφέρει τη 13η σύνταξη, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι 13η σύνταξη. Καθόλου, γιατί θα αν την αναφέρω. Αν έχετε δει τους συνταξιούχους ανά την Ελλάδα και να τους δείτε με τα βιβλιάρια τυχαίνει, στο χέρι. Τυχαίνει να πηγαίνω. Μιλάω και με πολλούς συνταξιούχους, αλλά να βλέπω και την κοινωνία και να κυκλοφορώ στην κοινωνία. Σας λέω λοιπόν, αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης είπε πριν λίγο καιρό, επιτρέψτε μου να πω παρόλο ότι είμαι σε άλλο κανάλι, στον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα. Στον Αντένα. Όχι απλώς έγινε. Όχι απλώς έγινε, αλλά έγινε και με σταθερότητα. Και η μεγάλη διαφορά μετά τον Αύγουστο είναι ότι πλέον τα μέτρα τα οποία νομοθετούνται και ρυθμίζονται μας πηγαίνουν στο διηνεκές και μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, και αυτό είναι γραμμένο πάνω στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ή να αλλάξουν προς το χειρότερο αν έρθει μια κυβέρνηση που αρχίζει και τα παίρνει πίσω. Μάλιστα.
Κυρία Ζαχαράκη, πολλά. Είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω τώρα για αρχή, θυμίζοντας τον κύριο Βίτσα. Έτσι, δεν κάνατε παράπονο για τον χρόνο. Δεν σε έχουν κόψει τον χρόνο. Εδώ πέρα τώρα το μέτραγα. Θα πω όλα όσα απάντησα. Εγώ συνήθως δεν μετράω. Σε άλλο, κύριε. Όχι, εξ αστερού. Γιατί είναι σημαντικό ούτω ή άλλω. Την βρήκε το 2014. Όχι, όχι, δεν περιγράψε αυτό. Περιέγραψε το 2014. Είχαμε μειωμένο ΦΠΑ, είχαμε μια κατάσταση. Η κυρία Ζαχαράκη και η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε μειωμένο ΦΠΑ σε επιχειρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, όχι κυρία Ζαχαράκη. Το βρήκατε στο 26%, το πήγατε 29. Εγώ να σας αφήνω να μιλάτε. Εγώ σας αφήνω να μιλάτε, αλλά θα με αφήνετε όμως να κάνω και ερωτήσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, περιέγραψε μια κατάσταση το 2014, σύμφωνα με την οποία είχαμε τα πρώτα δείγματα, αποτυπώνονται τα πρώτα δείγματα καλά στην οικονομία. Είχαμε μείωση του ΦΠΑ και είχαμε και μείωση ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, όπως είπε. Και παραλάβατε, σας κατηγορείτε ότι παραλάβατε μια καλή κατάσταση και την κάνατε χειρότερη. Καλά, εντάξει. Εγώ το πάω ακόμα παραπέρα. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα εδώ ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η Ελλάδα συγκροτήθηκε ως κράτος και η ιστορία ξεκίνησε όχι από το 2015 που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, αλλά από το Φλεβάρι, πότε ήταν, τον Νοέμβρη του 2015, που έγινε ο κύριος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Άμτε. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 225 εκατομμύρια. Το κάνατε εσείς, το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση Παπαδήμου, 183. Είναι δεδομένο αυτό τώρα το πράγμα. Τώρα πόσο είναι, κύριε Βίτσα? 183.500. Για πείτε μου για το χρέος, κύριε Βίτσα. Πείτε μου για το χρέος επίσης, λοιπόν, το οποίο υποτίθεται μετά από τόσα μέτρα θα έπρεπε να σας κάνω πρώτα συνάρτητα στην ΕΡΤ, να κάνω τη δουλειά μου, κύριε Ζαχαράκη. Ποτέ δεν έχετε απαντήσει πώς τα καταφέρατε οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να φτιάξετε ένα χρέος 320 δισεκατομμυρίων. Δεν έχετε βγει πρόσβαση στον ελληνικό λαό και, τώρα πού είναι το και χρέος? Να πει 320 δισεκατομμύρια. Πού είναι το χρέος ακριβώς? 320 δισεκατομμύρια. Είναι ή δεν είναι σε χειρότερη κατάσταση? Αυτό είναι. Από όχι, την σε καλύτερη κατάσταση και ρυθμισμένο. Κυρία Ζαχαράκη, για αυτά που ξέρουν όλοι. Προτιμούσα να μην, είναι δεδομένο. Να μην μιλάει ένας είναι σε καλύτερη κατάσταση και ρυθμισμένο. Και προηγούμενα σας είπα και δεν απαντήσατε, δεν αναφερθήκατε ότι εμείς. Τώρα κάνουμε ολόκληρη μελέτη και διαπραγματεύσεις, αυτό κάνει ο Ευκλήδης και ο Χουλιαράκης, ώστε να δώσουμε one-off όλο το χρέος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να φύγει από τα πόδια της Ελλάδας. Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για ένα μέρος του δανείου. Για ένα μέρος του δανείου. Και κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αντίον αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν θα ξεχάσει κανένας. Και είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε ότι μειώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ 38% οι συντάξεις. Είναι εκπληκτικό. Δεν το ξέρετε, κύριε Βίτσα. Οι γονείς μας το υπέστησαν. Οι γονείς μας το υπέστησαν. Αλήθεια σας το λέω. Σας λέω λοιπόν το εξής. Από 1100 προ Κατρούγκαλο, 750 ευρώ σύνταξη. Σας λέω λοιπόν το εξής. Και με την κοροϊδία της δεν δίθεν 13η σύνταξη προχθές. Ότι από 1η-1η του 2019 όχι μόνο δεν έχουν περικοπεί οι συντάξεις, αλλά με τον νόμο Κατρούγκαλου έχουμε και μια μικρή έστω στους χαμηλές συντάξεις αύξηση. Κύριε Βίτσα, κόψατε το εντάξει. Διακόπτεται και θα χάσουμε τον χρόνο. Έχουμε άλλα δύο λεπτά. Συγγνώμη και στους δυο σας. Έχουμε άλλα δύο λεπτά και γίνονται διακοπές και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Τα πάντα. Εγώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσίασα στην Ευρώπη μελέτη, όχι αστεία, μελέτη. Μόνο από τους στρατευμένους, δηλαδή από τους ένστολους, είχαν 40% μείωση αποδοχών. Και αυτά έγιναν επί δική σας και επί του ΠΑΣΟΚ την διακυβέρνηση. Τέλος πάντων, δεν ξεχνάει κανείς τι έχει συμβεί. Δεν θα ξεχάσει, εγώ λέω αλήθεια, λοιπόν ότι μην ξεκινάτε, εσείς μια νέα γυναίκα, μην ξεκινάτε από το 2015 και από τον κύριο Μητσοτάκη και μετά, αλλά δείτε όλη την ιστορία και δείτε ότι εμείς, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Και εμείς θα βγάλουμε τη χώρα και από οποιοδήποτε επίπεδο κρίσης και οδηγούμε τη χώρα στην ανάπτυξη. Όταν τα λέγατε αυτά το 2014, αντίστοιχη περίοδο, ευρωεκλογές, ξέρετε τι λέγατε, ότι έχετε πετύχει success story κτλ. Ήρθε το τέλος του χρόνου, ούτε λεφτά στα ταμεία υπήρχαν και το επίπεδο της ανάπτυξης, το αναθεωρημένο, είναι μηδέν. Μηδέν. Αυτό καταφέρατε. Ήταν 0,8. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Υπουργέ να απαντήσει. Λέω λοιπόν, το βασικό ερώτημα. Εγώ δέχομαι η κυρία Ζαχαράκη να απαντήσει. Το βασικό ερώτημα στις εκλογές είναι: θα πάμε μπροστά με την πρόοδο, με ικανότητα και αποτελεσματικότητα, ή θα έχουμε μια οπισθοδρόμηση και νέους κινδύνους για τη χώρα? Κύριε Ζαχαράκη,
Κύριε Μερτζάνη, ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε και θεωρώ ότι ο κόσμος τον έχει αφήσει από πίσω. Θα θυμάται πηγαίνοντας στην κάλπη την Κυριακή. Θα θυμάται και το τι έγινε στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Όλη αυτή η τραγική εικόνα της Ελλάδος εντός και εκτός. Θα θυμάται τι έγινε. Θα θυμάται τι έγινε. Θα θυμάται τι έγινε. Θα θυμάται τι έγινε στην οικονομία. Τώρα και το βάζει την τελευταία στιγμή. Θα θυμάται τι γίνεται στην οικονομία. Θα θυμάται τι έγινε στο δημόσιο σχολείο. Θα θυμάται τι γίνεται στο κομμάτι της ασφάλειας. Και επανέρχομαι στο σημαντικό ζήτημα της ημέρας. Ο Ορδίκονας πριν από λίγο πήγε και έριξε κόκκινη μπογιά στη Βουλή, στον ναό της Δημοκρατίας, 4 μέρες πριν τις εκλογές. Έχουμε μια κατάλυση της νομιμότητας, η οποία δυστυχώς μετρούσα λίγο τις επιθέσεις μόνο από την αρχή της χρονιάς, είναι 29. Μην πω για τις καταστροφές σε γραφεία, τα οποία και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας έχουν υποστεί, αλλά το βάζω στη σειρά του καθημερινού δελτίου ανομίας που πρέπει επιτέλους να σταματήσει, να τελειώσει. Και ξέρετε, το δόγμα, το δόγμα της τάξης δεν έχει να κάνει με μια αυστηρότητα, έχει να κάνει με την προστασία του ασθενέστερου. Α, κυρία Ζαχαράκη, με συγχωρείς, αλλά προωθείτε την ιδέα ότι στην κλίμακα μιας κοινωνίας η ελευθερία και η δημοκρατία. Η ελευθερία δεν είναι σημαίνει πρώτη. Ασφάλεια, κύριε Βίτσα. Α, μπράβο, καλά, το είπατε. Ασφάλεια σημαίνει ασφάλεια. Ξέρετε ποιο άλλο θα έχει πει αυτά. Ελευθερία. Ξέρετε ποιο άλλο θα έχει πει αυτά. Ασφάλεια και νομιμότητα σημαίνει ελευθερία. Δεν θέλω. Ξέρετε ότι όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα με αυτό. Έτσι ξεκινάνε. Κύριε Βίτσα, πραγματικά. Με το θέμα ότι λόγω ασφάλεια. Μου προκαλεί κατάπληξη αυτό το πράγμα. Δεν θέλει το άνθρωπο. Ασφάλεια χωρίς να υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία. Στα εξάρχεια και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κυκλοφορήσει. Άνθρωπος που μένει στο Αγρίνιο, ο άνθρωπος που μένει στο Χαϊδάρι, ο άνθρωπος που μένει στο κέντρο παντού, της Αθήνας. Παντού. Η ασφάλεια είναι ένα γεγονός το οποίο ελευθερία. Παλεύουμε όλοι. Κύριε Βίτσα, δεν με το παλεύετε. Ο τρόπος που το βάζετε, γιατί όταν δεν υπάρχει πολιτική βουλή, δεν το παλεύετε. Θα σας διακόψω και τους δύο. Θα παρακαλούμε, μα χαμογελάμε και δύο. Δεν κάνουμε κάτι. Όχι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και επειδή αυτή η εκπομπή έχει διαφήμιση, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα μας καλέσετε ίσως εμάς τους δύο ή κάποιους άλλους μετά τις εκλογές. Δύο μετά τις εκλογές. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εκλογική βραδιά στην ΕΡΤ 1 με τη σφραγίδα του Ηλία Νικολακόπουλου. Ο γνωστός εκλογικός αναλυτής δίνει την πρώτη εκτίμηση για την ετοιμιγορία της κάλπης, σχολιάζει και αναλύει τα αποτελέσματα και παρουσιάζει τα στοιχεία κλειδιά της ψήφου στις ευρωεκλογές. Στο στούντιο επίσης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Γεράσιμος Μοσχονάς αναλύει το αποτέλεσμα και δίνει τη δική του εκτίμηση για την επόμενη μέρα των εκλογών. Κυριακή 26 Μαΐου. Βραδιά εκλογών στην ΕΡΤ 1 με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Βαριά ευθύνη να εκπροσωπείς έναν λαό που δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Που τίποτα δεν του χαρίστηκε. Που αντιστάθηκε στον πιο σκληρό κατακτητή, αλλά ποτέ δεν λύγησε. Ανέλαβε αυτή την ευθύνη στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας. Η κρίση μας χτύπησε σκληρά, μας πόνεσε, αλλά δεν μας λύγησε. Αντέξαμε, παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά στα πόδια μας. Έτσι είμαστε οι Έλληνες. Η δίψα μας για δίκιο και αξιοπρέπεια δεν μας επιτρέπει να κάνουμε απλά υπομονή. Μας προστάζει να μπαίνουμε στη μάχη και να νικάμε. Οι δικές μας νίκες, οι νίκες του λαού μας, έγραψαν την ιστορία. Αυτές μας έφεραν σήμερα εδώ. Μετά από 8 χρόνια κρίσης και μνημονίων, επιτέλους, η Τρόικα, το Δουνουτού, οι τεχνοκράτες δεν είναι πια εδώ. Είναι όμως ακόμα εδώ οι συνέπειες των πράξεών τους και το παλιό πολιτικό σύστημα με τους διαπλεκόμενους χορηγούς του. Αυτούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Αυτούς που ακόμα απειλούν και προσπαθούν να μας διχάσουν, δεν μπορούνε όμως. Δεν φτάνουν πια στα αυτιά μας οι κραυγές τους. Γιατί τώρα είμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα σκοπό. Να χτίσουμε την Ελλάδα της νέας εποχής. Με τη δύναμη, τη γνώση, τα οράματα της νέας γενιάς. Αλλά και με τη σοφία των μεγαλύτερων. Στις 26 του Μάη,
κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για το μέλλον μας. Για μια νέα μεγάλη νίκη του λαού μας. Για τις γενιές του τώρα και τις γενιές του αύριο. Για να σοπάσουν οριστικά αυτοί που μας χρεοκόπησαν. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινά. Τώρα που ενώνουμε δυνάμεις και παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας. Τώρα που ήρθε επιτέλους η ώρα των πολλών. Ήρθε η ώρα των πολλών. Έχουμε τη δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Ευρώπη θέλει νέες ισορροπίες. Δεν φτάνει να θέλουμε την Ευρώπη. Πρέπει και η Ευρώπη να είναι αυτή που θέλουμε. Η πιο δυνατή φωνή της Ελλάδας θα ακουστεί από τον Πάνο Καμένο τη Τετάρτη 22 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάνω απ' όλα αγαπώ την περιοχή μου και περιοχή μου είναι η Ευρώπη. Κάνε το θυμό σου ελπίδα και δύναμη ανατροπής σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ισχυρή λαϊκή ενότητα μέτωπο ανατροπής. Η αριστερά που δεν συνθηκολόγησε. Νίκος Φίλης και Άδωνης Γεωργιάδης, μια πολιτική αντιπαράθεση που θα συζητηθεί. Το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.